επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε από αύριο θα ανοίξουν τα σφαγεία και οι μετακινήσεις των εγωπροβάτων προκειμένου να πάνε στους σημερινούς βοσκότοπους, τα ζώα, να ξεκινήσουν οι γεννήσεις και να μην έχουμε προβλήματα. Θα ανοίξουν τα σφαγεία προκειμένου, επειδή είμαστε και μια περιοχή, η περιοχή της Κρήτης, υπάρχει μια προημότητα, υπάρχουν αρνιά που πρέπει να οδηγηθούν σε σφαγή για να μπορέσουν τα πρόβατα να μπουν στη γαλακτοπαραγωγή. Οπότε είναι μια θετική εξέλιξη. Όμως πρέπει να τονίσουμε το εξής. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουμε. Και αυτό είναι το μήνυμα και προς τους παραγωγούς μας και προς όλες τις κατευθύνσεις. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, να απολυμμένουμε τους χώρους, να μην συγχνοτίζονται το ένα κοπάδι με το άλλο, να κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα με όλη τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους παραγωγούς και με τις κτηνιατρικές μας υπηρεσίες, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα. Άδικη απόφαση ήρθε μετά από 10 μέρες και την ανέρεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μια απόφαση που δεν έπρεπε να την πάρει καν αυτή την απόφαση. Είμαστε νησί, έχουν 3 μήνες να μπουν ζώντα ζώα στο νησί μας. Παρόλες τις ελλείψεις που υπάρχουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί και έχει καταφέρει να ελέγξει αυτό το να μην μπαίνουν ζώντα ζώα εδώ μέσα και έρχεται μια στιγμή και παίρνετε μια απόφαση οριζόντια, ενώ όλες οι εισηγήσεις και της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Κρήτης και των ίδιων κτηνιάτρων σε επίπεδο Υπουργείου ήταν για την Κρήτη και τα νησιά να εξαιρεθεί. Λοιπόν, αυτές οι οριζόντιες αποφάσεις δεν έχουν κανένα νόημα. Προσπαθούμε να καταλάβει το Υπουργείο, γιατί δυστυχώς δεν καταλαβαίνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας οργασμός από εργασίες στο κτηνοτροφικό κλάδο. Είναι η περίοδος που μεταφέρουν τα πρόβατα από το θερινό τόπο βοσκή στο χειμερινό ιχθυνοτρόφι. Είναι η εποχή που σφάζουν τα αρνιά, τσακάζουν τα πρόβατα για να μπουν τα πρόβατα στο γάλα και έρχεται απότομα φαπ και τρως τη φάπα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πώς το εισπράττει ο καταναλωτής. Τώρα έχουμε άρχισε να απαγορεύσουν. Λέω ότι αυτό το δεκαήμερο πήγε πίσω πολλά πράγματα. Θα δείτε την τιμή του παραγωγού στο αρνί, επειδή σωρευτεί τώρα να έχει πέσει. Το είναι ξεκάθαρο. Γιατί όλη αυτή η ιστορία, η παραφυρολογία, δημιουργεί ένα κλίμα στον καταναλωτή. Και όλοι εμείς που δημοσιολογούμε, θα πρέπει ξεκάθαρα να φωνάζουμε ούτε η Πανόλη, ούτε η Ευλογιά έχει πρόβλημα, δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία του καταναλωτή, να το καταλάβουν όλοι. Αυτό πρέπει να το φωνάξουμε δυνατά. Και ιδιαίτερα στην Κρήτη, τα προϊόντα μας είναι καθαρά. Ούτε Ευλογιά, ούτε Πανόλη επισκέφτηκε. 2 κρούσματα είχαμε μονωμένα, τα οποία τα περιορίσαμε. Ούτε Ευλογιά υπάρχει στο νησί της Κρήτης. Αυτό που συνεχίζει να απαγορεύεται είναι το να εισέρχονται ζώντα ζώα στην περιφέρεια της Κρήτης. Όπως και από κάθε περιφέρεια σε άλλη περιφέρεια, συνεχίζεται αυτή η απαγόρευση. Αυτό που συνεχίζεται από αύριο ομαλά είναι το άνοιγμα το σφαγείο και η μετακίνηση των εγωπροβάτων από τους θερινούς προς τους χειμερινούς βοσκότοπους προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση.